Είμαστε μαζί με τον Γιώργο τον Μουντράκη, τον τερματοφύλακα της Ανάληψης. Γιώργο, πώς είδες το σημερινό παιχνίδι και μέχρι πού φτάνει η φιλοδοξία σας σε θεσμό του κυπέλλου? Σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη ομάδα, μια αποκολλημένη ομάδα θα μπορούσα να πω, η οποία είχε τα τρεξίματα, είχε την επιρροή του αγώνα και την κατοχή. Αλλά, όπως είπα και έχω ξαναπεί βασικά, οι παίκτες μου βγάζουν την ψυχή τους και δίνουν το καλύτερο σε αυτό σε κάθε αγώνα. Αυτό έγινε και σήμερα. Καταφέραμε από μια στιγμένη φάση να προηγηθούμε και εν τέλει να πάρουμε το μάτς. Γιώργο, από εδώ και πέρα, τα συνέχεια στο κύπελλο, ποιες φιλοδοξίες σας? Την ώρα κοιτάζουμε το επόμενο μάτς, το οποίο Σάββατο με Βίλισσο. Πρέπει να ξεκουραστούμε όσο μπορούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Γιατί, όπως βλέπουμε, ο μαραθώνιος που διανύουμε είναι πολύ δύσκολος και έχει γερό δρόμο. Τώρα για το κύπελλο, περιμένουμε την επόμενη κλήρωση. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ωραία, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα.